Αποφυλάκηση και σύλληψη εξπρές για έναν ακόμη κατηγορούμενο της Siemens, τίνει να γίνει καθεστώς δηλαδή. Τον Ηλία Γεωργίου αυτή τη φορά, όπως και με την περίπτωση Σκαρπέλη του ΟΤΕ, που κρίθηκε άκυρη η απολογία του, και ο ανακριτής τι έκανε, έδωσε εντολή με το που βγήκε από την πόρτα του Κορυδαλλού να ξανασυλληφθεί. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Ο ανακριτής Νίκος Ζαγοριανός συλλαμβάνει στην έξοδο των φυλακών Κορυδαλλού τον Ηλία Γεωργίου προκειμένου να απολογηθεί εκ νέου. Με μια κινηματογραφική, θα έλεγα, ταχύτητα, απεστάλλει με φάξ από την εισαγγελία πρωτοδικών του αποφυλακιστήριο στον Κορυδαλλό και ήδη έξω ανέμεναν άντρες ασφάλειας, πήραν τον πελάτη και τον συνοδεύσαν στην ασφάλεια. Όπως και στην περίπτωση του Γιώργου Σκαρπέλη, το Συμβούλιο ακύρωσε την πρώτη απολογία του κατηγορουμένου γιατί δεν είχε λάβει αντίγραφα όλης της δικογραφίας. Η ασφάλεια δεν κάθισε ούτε ένα ή δύο λεπτά και οδηγήθηκε κατευθείαν στον ακριτή. Η όλη διαδικασία από τον Κορυδαλλό μέχρι το γραφείο τέταρτου ειδικού δεν διήρκησε ούτε μία ώρα. Δηλαδή πρόκειται περί φανταστικής ταχύτητας που κινήθηκαν τα πράγματα. Ο Ηλίας Γεωργίου κατηγορείται για δωροδοκία και ξέβλημα βρώμικου χρήματος και θα απολογηθεί αύριο. Εξελίξεις είχαμε σήμερα στην πολύκροτη υπόθεση με τα μαύρα ταμεία της Siemens. Ο τέταρτος ειδικός ανακριτής Νίκος Ζαγοριανός εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην στελέχους της Siemens Ηλία Γεωργίου αμέσως μετά την αποφυλάκηση του κατηγορουμένου αργά το μεσημέρι βάσει βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Περισσότερα θα μας πει ένα Καντήλη από την αίθουσα σύνταξη. Άννα, σας πούμε. Έχουμε μια ακριβώς ίδια περίπτωση με αυτό που είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες με τον Γιώργο Σκαρπέλη. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, λοιπόν, έκανε αποδεκτή την προσφυγή του Ηλία Γεωργίου για ακυρότητα της ανακριτικής διαδικασίας, καθώς δεν του είχε δοθεί το σύνολο της δικογραφίας όταν απολογήθηκε στις αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, με το που αποφυλακίστηκε, συνελήφθηκε πάλι, καθώς ο τέταρτος ειδικός ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του, θεωρώντας τον ύποπτο φυγής και ύποπτο τέλεσης νέων αδικημάτων. Οδηγήθηκε στην ΓΑΔΑ, κατόπιν στον εισαγγελέα και μετά στον ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο το πρωί. Σήμερα, Άννα, είχαμε και την πλήρωση κενών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών, αλλά και προαγωγές από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Έτσι, και πάμε στην πλήρωση των κενών θέσεων και νέων θέσεων. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, λοιπόν, όρισε ως προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών τον αντισαγγελέα Φώτη Μακρύ στη θέση του Κυριάκου Καρούτσου, που παραιτήθηκε πριν από περίπου ένα μήνα. Εποπτεύων εισαγγελέας τρομοκρατικής ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος, και εδώ είχαμε την παρέτηση του κυρίου Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, ο οποίος ανέλαβε διοικητής στην ΕΕΠ, και έχουμε και ένα νέο εισαγγελέα, μια νέα θέση, τον εισαγγελέα της ΕΕΠ, είναι ο κ. Παναγιώτης Πούλιος, ο οποίος, να πούμε, ότι στο παρελθόν είχε διατελέσει και προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών. Είχαμε και μία εξέλιξη στην υπόθεση με τη συμμορία των 16 που οργάνωσε την απαγωγή του εφοπλιστή Παναγόπουλου. Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου Βασίλη Στεφανάκου κατέθεσε αίτημα για ακυρότητα της προδιαδικασίας. Έτσι, ο κύριος Καπερνάρος, θα λέγαμε, κατέθεσε σειρά αιτημάτων σήμερα στην 25η τακτική ανακρίτρια. Καταρχάς, ότι υποστήριζε ότι είναι άκυρη η ποινική δίωξη που ασκήθηκε στον Βασίλη Στεφανάκο, γιατί δεν εκλήθη να απολογηθεί στο στάδιο της προανακριτικής όπως έγινε με άλλους συγκατηγορούμενους του. Ότι επίσης είναι άκυρη η καταγραφή, παράνομη καταγραφή των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, καθώς βάσει του νόμου δεν προηγήθηκε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, αλλά αυτό έγινε με εισαγγελική διάταξη, που όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και στο αίτημά του ο Βασίλης Στεφανάκος, είναι ύποπτο το ότι δεν εμπεριέχεται στην δικογραφία, και επίσης ζητάει και μεγαλύτερο περιθώριο για να απολογηθεί. Είναι να απολογηθεί, να υπενθυμίσουμε, την Κυριακή. Ζητάει περισσότερες μέρες, γιατί όπως υποστήριζε και η δικογραφία είναι ογκώδης, αλλά δόθηκαν και νέα CD, τα οποία θέλει και αυτός να τα ακούσει, και μάλιστα ζητάει γι' αυτό το λόγο CD player στη φυλακή για να μπορέσει να τα ακούσει και να κρίνει αν είναι και βεβαίως η δική του φωνή. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, Άννα Κανδύλη.